Κύριε Χρυσουλάκη, νομίζω ότι είναι γνωστό σε πολλούς το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των οικοδομικών υλικών. Βέβαια, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα πρόσφατο, το Υπουργείο Υποδομών προσπαθεί να αντιδράσει σε αυτό, ουσιαστικά σε πρώτο βήμα προστατεύοντας τα δημόσια έργα. Θα μας πείτε βέβαια αργότερα τι γίνεται και με τους ιδιώτες. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα, βέβαια γενικά η κατάσταση με τα οικοδομικά υλικά δεν είναι ευχάριστη στην αγορά. Έχουμε συνεχίσει ανατιμήσεις. Ενδεικτικά να πούμε ότι η τιμή του χάλιβα, του σιδήρου, του PVC και της ασφάλτου έχουν τριπλασιαστεί και βαίνουν αυξανόμενες. Είναι τα βασικά δομικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλα τα έργα. Οπότε προκύπτει θέμα με τα δημόσια έργα. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξουν παρετήσεις, αθετήσεις συμφωνιών και σταμάτημα και πάγωμα των έργων, γίνονται διαρκώς αναθεωρήσεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται εσαΐ, δηλαδή δεν μπορούν να βγαίνουν συνέχεια υπουργικές αποφάσεις, και γι' αυτό ο Υπουργός του Υποδομών και ο Υπουργός του ο κύριος Καραμαλής έχουν πάρει κάποια απόφαση και ενεργοποιούν προσωρινά κάποια επιτροπή η οποία ψηφίστηκε το 2016 και το 2021 υπήρξε μια βελτιστοποίηση του νόμου. Ενεργοποιούν προσωρινά αυτή την επιτροπή έως ότου θεσπιστεί, συγκροτηθεί μάλλον το παρατηρητήριο τιμών, το οποίο θα παρακολουθεί την αγορά διαρκώς και θα δίνει τις ανατιμήσεις και θα γίνεται αυτόματα η διαδικασία. Πολύ ωραία. Αυτό ως προς τα δημόσια έργα. Όμως τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των οικοδομικών υλικών τις επομίζονται και μικρότερες οικοδομικές κατασκευές και βέβαια οι εργολάβοι που τις αναλαμβάνουν. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με αυτό το ζήτημα? Τι γίνεται με τις εργολαβίες και, και τα νέα κτίσματα τέλος πάντων στη χώρα μας σε σχέση με αυτό το πρόβλημα? Σε ό,τι αφορά τώρα τα ιδιωτικά έργα, είναι ευτυχές γεγονός ότι οι κατασκευαστές απορροφούν οι ίδιοι το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων, περιορίζοντας τα κέρδη τους, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάποιες κατασκευές. Ή γενικότερα να έχουν δουλειά, γιατί και οι καινούργιες κατασκευές για να αποφασιστούν χρειάζονται μια, ας πούμε, λογική στις τιμές. Δεν μπορούν να ξεφεύγουν πάρα πολύ κάποια υλικά, γιατί έπειτα δεν είναι για τον ιδιώτη συμφέρουσα ή οποιαδήποτε οικοδομή που έχει στο μυαλό του να αναγείρει. Ακριβώς. Γι' αυτό και ο αριθμός των κατασκευαστικών εταιριών, αλλά και των μικροεργολάβων και των ιδιωτών κατασκευαστών έχει περιοριστεί αρκετά, διότι υπάρχουν όλες αυτές οι δομικές δυσκολίες που προέκυψαν την τελευταία δεκαετία. Καταρχήν δεν είχαμε πάγωμα των δανείων. Ήταν πολύ δύσκολη και είναι δύσκολη η δανειοδότηση. Δεν υπήρχαν εργατικά χέρια για τις οικοδομές. Μας προέκυψε και η πανδημία, προέκυψαν και άλλες γραφειοκρατικές δυσκολίες και έτσι κάποιοι περισσότεροι τέθηκαν εκτός αγοράς, έκλεισαν τα βιβλία τους, οπότε πλέον είναι σχεδόν αδύνατο να επανέλθουν. Να έρθουμε όμως και στο νησί μας, που παρά τα προβλήματα που αναφέρουμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, παρατηρείται γύρω μας αρκετή κινητικότητα στο θέμα των οικοδομικών εργασιών και των νέων κτισμάτων που προκύπτουν. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στο νησί μας? Είναι ευτυχές γεγονός, επειδή είμαστε τουριστικός προορισμός και αναπτυσσόμαστε διαρκώς. Προστίθενται νέοι κάτοικοι στο νησί που έρχονται για δουλειά, δημιουργούνται νέα ζευγάρια, νέες οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη για στέγαση, και αυτό είναι ένα ευτυχές γεγονός, και έτσι υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα αρκετά έντονη, θα έλεγα, παρά τις αυξήσεις των οικοδομικών υλικών. Πολύ ωραία. Να κρατήσουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά για να μπορεί να συνεχίζει η οικοδομή και στην ΚΟΑ αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά είναι το γεγονός, όπως είπατε και εσείς, ότι οι εργολάβοι προσπαθούν να φιλτράρουν αυτές τις ανατιμήσεις, ζημιώνοντας την τσέπη τους όμως τελικά. Δυστυχώς, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των τιμών. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι οι νέες οικοδομές που ανεγείρονται και πολλούνται είναι χωρίς πολεοδομικές παραβάσεις και επίσης είναι και ενεργειακά αναβαθμισμένες. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε.
Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι έπειτα στη χρήση ενός σπιτιού με ενεργειακή αναβάθμιση υπάρχει και κέρδος και όφελος στις τσέπες των ιδιωτών, των ιδιοκτητών. Ακριβώς. Ένα σπίτι που είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη ο κόστος ενέργειας για ψήξη, θέρμανση, ζεστό νερό, χρήσης κτλ. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν έχει πάρει αναβολή ο νόμος για τα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, τα zero buildings όπως λέγονται. Περιμένουμε οδηγίες από το Υπουργείο πότε θα ισχύσει, ενδεχομένως να ισχύσει και από την πρώτη του χρόνου, και οι νέες οικοδομές οι οποίες ανεγείρονται να είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.